from here, walking dreams away. Αυτό που έχουμε επιλέξει να κάνουμε στο Nomad, σαν project της κατάλληλης του καφέ, είναι ότι έχουμε συνεργασία με διάφορες χώρες παραγωγής, έτσι ώστε εισάγουμε εμείς οι ίδιοι το καφέ μας και διαχειριζόμαστε εμείς εδώ πέρα, οπότε το καβουρδίζουμε εδώ πέρα. Αυτό γίνεται γιατί επιλέγουμε να έχουμε την καλύτερη πρώτη ύλη από ό,τι συνήθως συζητάμε έξω στην Ελλάδα, στα ελληνική αγορά. Οπότε αυτό που καταφέρνουμε είναι ότι διαχειριζόμαστε την πρώτη ύλη ενός καφέ και καταφέρνουμε να βγάλουμε το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα. Crooked wooden and peacock black. I have your feathers. Επιλέγουμε κάποιους καφέδες από την Κεντρική Αμερική, από την Λατινική Αμερική, από την Αφρική. Από ανάλογα με την μέθοδο παρασκευής που θέλουμε να κάνουμε, επιλέγουμε το τι καφέ να χρησιμοποιήσουμε. Όπου εμείς, εφόσον εισάγουμε και φέρνουμε το καφέ μας εδώ πέρα, τον διαχειριζόμαστε και τον καβουρδίζουμε ανάλογα με το τι έχει να αποδώσει ο κάθε καφές και ανάλογα με τις μέρες που θα πρέπει να δουλευτεί ένας καφές, τον παράγουμε. Οπότε σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε φέρει ένα καφέ, έχουμε φέρει ένα καφέ από την Κολομβία. Ωραία. Εμείς αυτό που θα κάνουμε στην αρχή, σαν καινούριο προϊόν, είναι ότι θα πρέπει να τον ψήσουμε, να κάνουμε διάφορα πειραματικά προφίλ καβουρδίσματος και συνέχεια με την ομάδα Nomad θα κάτσουμε να κάνουμε κάποια τεστ, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Οπότε μόλις αποφασίσουμε ποιο από αυτό μας εκφράζει περισσότερο, αρχίζουμε και το αναπαράγουμε συνέχεια και το προωθούμε προς τον καταναλωτή. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε σαν μαγαζί είναι να μάθουμε και να καθοδηγήσουμε τον καταναλωτή το πώς θα πρέπει να πιει ένα καφέ και το τι θα πρέπει να βρει. Πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και λένε ότι ένας καφές είναι ένας καφές. Στην ουσία ένας καφές είναι κάτι παραπάνω, κάτι πιο μετά. Έχουμε την πρώτη μας ύλη και μετά έχει να μας κάνει από ποια χώρα είναι, τι υψόμετρο έχει, τι επεξεργασία έχει. Γιατί ανάλογα με όλες αυτές τις παραμέτρους θα πει ότι αλλάζουμε το τελικό μας προφίλ. Ένα άλλο πράγμα που με χαροποιεί είναι ότι πολλοί καταναλωτές εδώ πέρα πλέον αρχίζουν και περιορίζουν λίγο τη ζάχαρη. Γιατί βλέπουν ότι ένα προϊόν, όταν έχουμε ένα σωστό προϊόν, ένα γευστικό καφέ, καταφέρνουμε να τον πίνουμε και να τον αγαλώσουμε χωρίς να βάλουμε ζάχαρη ώστε να καλύψουμε τα άσχημα χαρακτηριστικά. Ευχαριστεί πάρα πολύ εμένα, τον Δημήτρη Παπαγιάννου, τον Νικόλα τον Σπανό, που ήδη σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα έχουμε αγαπητοί φανατικούς και μιλάνε καλύτερα για το καφέ που δουλεύουμε, για τα προϊόντα που διαχειριζόμαστε. It is no mystery, I know my way from here. As precious as the other, they go with me.